Αυτό που είναι σημαντικό να κρατήσουμε και ιδιαίτερως εμείς οι Κύπροι που είμεθα παθώντες και μαθώντες είναι το εξής. Όχι να θέλουμε να μάθουμε πότε και πώς θα γίνουν όλα αυτά τα σπουδαία γεγονότα που μας αφορούν και εμάς βεβαίως. Το ζήτημα είναι πώς θα τα διαχειριστούμε. Και μου κάνει εντύπωση ότι μας προετοιμάζει ο Θεός σιγά σιγά με έναν δικό του τρόπο. Όμως είναι καλά να γνωρίζουμε ότι ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης των γεγονότων που έρχονται και ήδη έχουν αρχίσει, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι να γεμίσουμε τα ψυγεία μας με υλικά αγαθά, κάποτε και αυτά θα διάσουν. Αλλά είναι να έχουμε φώτιση. Ένας άνθρωπος που έχει φώτιση μπορεί να παίρνει γρήγορες αποφάσεις. Να παίρνει βέβαιες αποφάσεις στη δύσκολη του ώρα. Άρα θα πρέπει για να έχουμε φώτιση να καθαρίζουμε συνεχώς την καρδία μας και το νου μας. Καθαρίζουμε την καρδία και το νου δια της μετανοίας. Άρα ό,τι και να κάνουμε επιστρέφουμε στη μετάνοια την προσωπική. Όχι μια γενική μετάνοια και αόριστη όπως κηρύττωμεν οι αρχιερείς και οι ιεροκήρυκες. Αλλά προσωπική μετάνοια. Να κάτσω να σκεφτώ ποιο είναι το δικό μου πάθος, το κυρίαρχο μου πάθος. Να το βρω αυτόν το κυρίαρχο μου πάθος. Ή αν έχω τόσον εγωισμό και τέτοια αυτοπεποίθηση που δεν βρίσκω, να του πω, Χριστέ μου, φανέρωσε μου ποιος είμαι, δείξε μου ποιος είμαι και θα μας δείξει ο Θεός. Αυτόν το πάθος να δω, αυτός ο θυμός που έχω, πώς εκδηλώνεται με τη γυναίκα μου ή με τον άντρα μου, με τα παιδιά μου, με τους συναδέλφους μου, με τους φίλους μου. Σήμερα πώς εκδηλώθηκε, εχθές πώς εκδηλώθηκε, ποιους επλήγωσα. Όταν ο άνθρωπος αρχίσει έτσι να βλέπει τον εαυτόν του και να μετανιώνει για συγκεκριμένες στιγμές της καθημερινότητάς του, αρχίζει και εισέρχεται στη μετάνοια. Αν αυτό δεν το μάθουμε, η προσευχή μας θα είναι μία μηχανική προσευχή, η οποία δεν θα μας δώσει τη δυνατότητα του φωτισμού σε δύσκολες στιγμές που θα πρέπει να αποφασίσουμε, είτε για τον εαυτό μας, είτε για τα παιδιά μας, είτε για την πατρίδα μας, είτε για κάτι ευρύτερο που μας ξεπερνά.